Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εντείνονται οι προετοιμασίες στα αντίπαλα στρατόπεδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι αντιμαχόμενοι στρατοί εκπαιδεύονται για την τελική αναμέτρηση του συνεδρίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξοπλιστικά τους προγράμματα. Όπως πληροφορούμεθα από το αρχείο της Ριγίλης, ο κύριος Εύερτ έχει προμηθευτεί ένα υπερσύγχρονο αερομεταφερόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, υπτάμενο ραντάρ, ώστε να εντοπίζονται οι αντίπαλοι βουλευτές που παραβιάζουν το FIR στην Ριγίλη. Ενώ παρέλαβε 60 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-16, 200 άρματα, 7 ελικόπτερα τύπου Απάτσι, 4 υποβρύχια και 3 φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ. Από την άλλη πλευρά του λόφου, η Αραβαντινού απέκτησε 5 τορπιλακάτους, 2 κορβέτες τύπου Ντόρα, 3 κανονιοφόρους τύπου Τατούλη, 15 συστήματα πυράβλων τύπου Κασίμι, 620 όλμους, 125 πολλαπλούς εκτοξευτήρες τύπου Μεϊμαράκι. Η εκπομπή μας μπήκε στα μυστικά στρατόπεδα των δύο πλευρών και εξασφάλισε αποκλειστικές σκηνές από τις πυρετώδεις προετοιμασίες. Ιδού η περιπολία του κυρίου Τατούλη από πρόσφατη άσκηση. Δυνάμεις του κυρίου Εύερτ δέχονται τα πρώτα πυρά από αντάρτες του κυρίου Σουφλιά. Ειδικοί απεσταλμένοι του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Γεωργίου Παναγιωτόπουλου ανιχνεύουν διαφωνούντες. Με υψηλό ηθικό και ανήθικο, οι δυνάμεις εκάστης πλευράς ετοιμάζονται για την μητέρα και τον πατέρα όλων των μαχών. Του κόμματος και από κόμματος θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους πριν ψηφιστεί από τη Βουλή. Ήδη την ερχόμενη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης συγκαλεί δύο όργανα, Κοινοβουλευτική Ομάδα και Κεντρική Επιτροπή, για κουβέντα. Λοιπόν, μετά ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί και σε άλλου είδους όργανα, όπως είναι το εκτελεστικό, η νομαρχιακή Α, Β, Γ, Δ, Ε Αθήνας, η συντονιστική κάτω Πετραλώνων, η τομεακή Τσαγκαράδων, η κλαδική, η ομάδα χώρου δουλειάς, ο τομέας αλληλεγγύης, ο κλητήρας του Μαξίμου, η Επιτροπή Ψητοβολών, ο καφετζής της Χαριλάου Τρικούπη. Ξεχάσαμε κάποιο όργανο? Μουσικοπολιτικό ρεπορτάζ Πέτρου Παπασιλείου. Σε ποιο όργανο πρέπει να συζητήσει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτη τον προϋπολογισμό? Από ό,τι βλέπω εδώ έχετε αρκετά. Σε πιάνο σαφώς. Στο πρόεδρο να παίζει ωραίο μπαγκλαμαδάκι, μπουζούκι, είναι όμορφο, ωραίο. Η λόρδα. Τη τρομπέτα. Στο δικό του. Στη Νέα Δημοκρατία άρχισαν τα όργανα από καιρό.
Ο κύριος Σέφερτ ψάχνει τα όργανα, αλλά δεν τα βρίσκει. Αλλού η εκτελεστική, αλλού η κεντρική, σε άλλον το πολιτικό συμβούλιο. Εκεί άλλοι παίζουν πιάνο, άλλοι αρμόνιο, άλλοι ακορντεόν, άλλοι drums, κιθάρα, κρουστά, χάλκινα, πνευστά, ούτι, τζουράς. Ρεπορτάζ. Γκρεμιστά, γκρεμιστά, όλα πια, γκρεμιστά, γκρεμιστά, σκληρή καρδιά. Σε ποιο όργανο πρέπει να απευθυνθεί ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλτιάδης Σέβερτ, για να λυθεί η παραφωνία στη Νέα Δημοκρατία? Πολύ πιθανόν σε εκκλησιαστικό όργανο, για να ζητήσει βοήθεια από το Θεό της πολιτείας. Και ταιριάζει τα πάντα. Αλλά ένα παραπάνω από αυτά είναι να παίζει το τζαζ. Το τούμπανο αυτό που λένε το μεγάλο. Το τούμπανο. Ταμπούλο. Τα μπουλντόγ. Που έχει, ναι. Χοντρός έχει, μπουλντόγ του μοιάζει κιόλας. Γκρεμιστά, γκρεμιστά, σκληρή καρδιά. Ιδού λοιπόν και μια εθνική νίκη επί της Τουρκίας. Το μοντέλο Χάρης Κινανζής κατέκτησε την καρδιά της τουρκάλας παρουσιάστριας Ουζέλ. Το ευτυχές γεγονός χαιρέτησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χρήστος Ροζάκης, επισημένοντας ότι η σχέση αυτή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο μιας νέας Έλληνο-τουρκικής σχέσης και συνέβρεσης στο Αιγαίο, χωρίς παραβιάσεις του FIR. Ελλάς-Τουρκία, ερωτική συμμαχία. Νταβός και Τρία Αυγά Τουρκίας. Πάμε για τα βός, δικιά μου, σου μιλάει η καρδιά μου. Πάμε για τα βός, δικιά μου, και σου δίνομαι. Πάμε για τα βός, δικιά μου, σου μιλάει η καρδιά μου. Πάμε για τα βός, δικιά μου, παραδίνομαι. Bütün dünya anlasın. Aşkı herkes bilsin, saklamaya gerek yok, sen benim sevdiğimsin. Πάμε για τα βόλ, δικιά μου, σου μιλάει η καρδιά μου. Πάμε για τα βόλ, δικιά μου, και σου δίνομαι. Πάμε για τα βόλ, δικιά μου, σου μιλάει η καρδιά μου. Πάμε για τα βόλ, δικιά μου, παραδίνομαι. Ειδήσεις έξω από εδώ. Η γνωστότερη ρώσικη εφημερίδα μικρών αγγελιών της Μετρούπολης δημοσιεύει διαφήμιση ενός εκτελεστή, ο οποίος συνελήφθη. Είχε, λέει, προσληφθεί από αγανακτισμένο σύζυγο για να σκοτώσει τη γυναίκα του και την πεθερά του, προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα ενός διαμερίσματος. Βέβαια, η εφημερίδα δεν γράφει σε ποιο ύψος διαμορφώνονται οι τιμές. Συμπεριλαμβάνεται στο ποσό ο ΦΠΑ. Αν ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υπογράψει σύμβαση έργου ή όχι. Και τι ρήτρα υπάρχει αν το συμβόλαιο, ας πούμε, μείνει ανεκτέλεστο? Ένας μυστηριώδης ιός προκάλεσε ένα ατέλειωτο ύπνο σε 56χρονο Βρετανό. Κοιμόταν μία ολόκληρη εβδομάδα. Ούτε υπουργός να ήταν. Σ' άλλο στη Βρετανική κοινωνία με τη συμπεριφορά ενός δικαστή, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη επειδή επέβαλε αυστηρή ποινή σε ένα κατηγορούμενο για ληστεία. Ας τα βλέπει αυτά το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τη φορολογία. Το γιορτάζει 3 χρόνια και μοιράζει 333 απίθανα δώρα. Στείλτε 9 από τα λαχεία που έχετε ξύσει και δεν κερδίζουν, 3 από 3 διαφορετικές εκδόσεις και κερδίστε. 3 δυναμικά Renault Megane. 30 απολαυστικά 7 ημέρα ταξίδια στην Ελλάδα. Και 300 Discman Casio. Πληροφορίες στα σημεία πώλησης ξυστό. 3 χρόνια ξυστό. Κερδίζετε έτσι κι αλλιώς. Φήμες ότι η καρδιά του Ρώσου Πρόεδρου Γιέλτσιν παρουσιάζει κάποιες επιπλοκές κυκλοφόρησαν στην Αθήνα. Έβαλε όδια πολλά πως. Ειδήσεις από εδώ και από εκεί. Στην προσπάθειά μας να πλησιάσουμε άτομα με ειδικές και γενικές ανάγκες,
Θα συνδεθούμε τώρα δορυφορικά με το τηλεκουφέτο. Κύριε Βασίλη μου, θέλετε να πείτε κάτι? Τι να υπώ. Εγώ ήθελα να βρω μια χριστιανή δοκιμασμένη. Τηλεφώνημα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Ποια είστε εσείς? Αλεξία με λένε. Αλεξία. Ναι. Από πού? Από Άνω Ηλίσια. Από Άνω Ηλίσια. Ποιον να σας δώσω? Τον Αλέξη. Η Αλεξία θέλει τον Αλέξη. Λοιπόν, αφήστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφήστε το τηλέφωνο στο Καντράμ. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Ανίτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Ανίτα. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε πολύ ευγενικό. Είδε τι ευγενικό είναι, ρε φωτεινή. Πάρα πολύ ευγενικό. Ωραίο, δεν είναι. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μου την προσέξει. Ναι, θα ήθελα να μου δώσετε την κυρία Μαργαρίτα. Να σας δώσω την κυρία Μαργαρίτα που την έχω στην μπουκάλα, να την πάρετε να μου φύγει. Οπωσδήποτε. Γυρίστε από εδώ, γυρίστε. Και... Πού μένετε? Να σας πω, κυρία Μαργαρίτα. Ορίστε. Να σας πω, είμαι 1,75 ύψος. Ναι. Είμαι 80 κιλά. Παρίδια κι εγώ. Πόσο είσαστε εσείς? 80. 80 κιλά. Ναι. Ρίξτε μας ένα χαμόγελο, βρε κυρία. Εγώ άκουσα τον επόμενο που σας πήρε τηλέφωνο και είπε να σηκωθείτε ή να κατεβείτε. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Εγώ σας βλέπω έτσι και βλέπω ότι είστε μια χαμόγελο. Μα κι εγώ δεν το είδα σωστά και δεν συγχωρέωσα το παιδί. Σήκω μπέμπα, κάτσε μπέμπα. Σήκω μπέμπα, κάτσε μπέμπα. Σήκω μπέμπα, κάτσε μπέμπα. Σήκω μπέμπα, κάτσε μπέμπα. Κάνεις την μπεμπέκα, είσαι ολοκλήρη γυναίκα, είσαι ολοκλήρη γυναίκα. Επειδή έχουμε πολλά τηλέφωνα, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα μέρη του σύμπαντος, διευκρινίζουμε ότι η κυρία Μαργαρίτα είναι η κυρία Μαργαρίτα και δεν είναι φάρσα της κυρίας Έλσας Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, μας ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει τώρα να συνδεθούμε σε εθνικό δίκτυο γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό. Η κυρία η οποία συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα δίνει την αίσθηση ότι κάνει αλυσβερίσι. Όταν κάνει αλυσβερίσι ένας άνθρωπος δεν κάνει ειδικά με την κυρία Νικολούλη. Αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο μαζί σας. Ορίστε. Αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο μαζί σας. Βεβαίως. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι ο σοσιαλισμός χάθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ο κύριος Σιμίτης ανέθεσε στον κύριο Χαρδαβέλα να τον βρει. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί κυκλοφορεί παραμορφωμένος, αγνώριστος. All right! Αλλά η εκπομπή μας βρήκε μπροστά της και την κυρία Νικολούλη. Την προηγούμενη Κυριακή συγκεκριμένα, ήμασταν όλοι εδώ πάλι, μια μεγάλη παρέα, για να αναζητήσουμε μια 16χρονη. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι το όνομα της κοπέλας είναι Νέα Δημοκρατία. Η κυρία η οποία συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα δίνει την αίσθηση ότι κάνει αλυσβερίσι. Όταν κάνει αλυσβερίσι ένας άνθρωπος δεν κάνει ειδικά με την κυρία Νικολούλη. Αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο μαζί σας. Ορίστε. Αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο μαζί σας. Βεβαίως. Αλυσβερίσι κανονικό. Μα εδώ πέρα λέει δεν είναι και επιμένει δεν είναι. Κύριε Χαρδαβέλα, μην με μπερδεύετε τώρα. Ήμουν τόσο σαφής και απορώ πραγματικά μαζί σας. Ναι. Ορίστε. Κύριε Χαρδαβέλα, μ' ακούτε? Μάλιστα. Ποιος είναι? Είμαι η Δήμητρα Καραγιανοπούλου. Ποια είστε εσείς? Είναι συνωνυμία. Αυτοί που με πήραν τηλέφωνο την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή. Τα ακούτε, κύριε Λέλα! Τα ακούτε, κύριε Λέλα! Είναι ο μεγάλος δημοσιογράφος, ο Λάλας, κύριε Χαρδαβέλα, που πήγε να ψαρέψει τη γυναίκα εδώ. Μπλέξαν οι γραμμές μας. Μπλέξαν οι γραμμές. Απαιτώ λοιπόν από τον κύριο Ψυχάρη του Βήματος. Που έκανε αυτό το ωραίο δημοσίευμα σήμερα, έτσι, παρουσιάζοντας και το τούνελ. Παρουσιάζοντας επώνυμα και την Νικολούλη να τα παίρνει. Αλλά δείτε όμως τώρα πώς εμπλέκομαι και εγώ σε αυτήν την ιστορία. Καταρχάς να κάνω μια μικρή, επειδή βλέπω και την οθόνη, βλέπω ότι με έχουν ενή Παπα-Νικολό, είμαι κάπα. Ναι, έτσι απλώς. Και είναι συνάδελφοι τελευταία στιγμή. Για να το πούμε απλώς, λυπούμε κυριολεκτικά. Αλλά σαν διευθυντής του ραδιοφώνου του Αντένα, δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν έφταιγε το ραδιοφώνο του Αντένα. Σίγουρα, εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, εμείς σαν κακά παιδιά σας δηλώνουμε ότι ζητάμε βαθύτατα συγγνώμη και να κάνουμε ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Την προηγούμενη Κυριακή συγκεκριμένα ήμασταν όλοι εδώ πάλι μια μεγάλη παρέα για να αναζητήσουμε μια 16χρονη. Όλοι
Με την επιβαλλόμενη λαμπρότητα άρχισε ο εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ήδη οι εκδηλώσεις εγκαινιάστηκαν με βόμβα που εξεράγει στις εγκαταστάσεις του ιστορικού αυτού χώρου. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του αυριανού εορτασμού. Ειδικοί κουκουλοφόροι της νεολαίας θα σπάσουν το πρωί σε πρώτη φάση όλα τα τζάμια του Ιδρύματος. Το μεσημέρι προβλέπεται η πανηγυρική καταστροφή θρανίων επίπλων βιβλιοθηκών κομπιούτερ. Το βράδυ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με ρήψη μολότοφ στα γραφεία της Πρετανίας και ισοπαίδωση της αρχιτεκτονικής. Τα μεσάνυχτα, νεολαίοι που αμφισβητούν το σύστημα θα προβούν σε γενικό ξεθεμέλιωμα του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου σαν μια συμβολική πράξη κατά του κατεστημένου. Νεολαία ή... Έβαλε ο διάβολακος. Η οξία ως φυαλγία, το γνωστό Λουμπάνκο, έχει ταλαιπωρήσει πολλούς ενήλικες Έλληνες σύμφωνα με ανακοινώσεις σε διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εδώ που τα λέμε, η πάθηση εμφανίζεται κυρίως σε κυβερνητικούς βουλευτές. Δήλωση του γνωστού τραγουδιστή Στέφανου Κορκολή. Όνειρό μου να αφήσω το μικρόφωνο. Αυτό θα είναι πράγματι προσφορά στον τόπο. Εγώ καμαρώνω για τα λάθη μου, δηλώνει η Βάνα Μπάρμπα. Αυτό το κορίτσι κάνει για πολιτικός. Αποκάλυψη από το περιοδικό Τσάο. Δήμητρα Σπυρόπουλος, τις νύχτες μένουν μαζί. Απορώ με αυτά τα κουτσομπολιά. Σιγά σιγά θα μας πούν ότι έφτασαν στο σημείο να πέφτει. Έβαλε ο διάβολακος την ουρά του πάλι. Διακόπτουμε το διάλειμμα που παρακολουθείτε για να μεταδώσουμε δήλωση του Υπουργού Τύπου Δημητρίου Ρέπα σχετικά με το χρηματιστήριο και την πορεία της οικονομίας. Κύριε Σταματόπουλε, δεν υπάρχει πρόβλημα με την οικονομία της χώρας. Πώς αντέδρασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας όταν άκουσε τη δήλωση? Αυτά για σήμερα. Ραντεβού στον αέρα και στη γη το άλλο Σάββατο. Γεια σας, σοβαρά μιλάω. We'll be right back.